Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορτ, εδώ στον Άγιο Στέφανο, μετά τη λήξη του παιχνιδιού Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου Άρη Βούλας, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1. Μαζί μας ο Ντιέγκο Ρωμάνο. Ντιέγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνει. Λοιπόν, Ντιέγκο, δύο δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο και από δικό σας λάθος δεχθήκατε τον γκολ του Ολυμπιακού. Ναι, έτσι πως το λες, νομίζω ότι είχαμε το έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό. Κάναμε φάσεις, είχαμε κατοχή. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Και από ένα λάθος δικό μας δεχτήκαμε το 1-0. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πιστέψαμε στον εαυτό μας, την ομάδα μας. Προσπαθήσαμε, παίξαμε ποδόσφαιρο και ισοφαρίσαμε και νομίζω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Προέρχεστε από ήττα εντός έδρας από την Τριγλία Ραφίνας και σήμερα με πάρα πολύ καλή εμφάνιση πήρατε το βαθμό της ισοπαλίας. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το βαθμό που πήραμε, γιατί ήρθαμε να κερδίσουμε, γιατί όπως το λες χάσαμε στην έδρα μας. Από δύο αγώνες πήραμε μόνο ένα βαθμό, πάνω από ότι είχαμε καλή εμφάνιση πρέπει να μάθουμε να πάρουμε πόντος βαθμούς, τι είναι αυτό που θα μας πάει πιο ψηλά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το πρωτάθλημα είναι ενδιαφέρον, έτσι, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ναι. Εμείς το στόχο μας είναι να παλέψουμε, να είμαστε εκεί ψηλά. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια καλή ομάδα, σεβόμαστε όλες τις ομάδες, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, πάμε σε καλό δρόμο, πρέπει να συνεχίσουμε. Και θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, Ντιέγκο, σήμερα? Όχι. Οι διαιτητές κάνει λάθος όπως κάνουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι έπαιξε ένα καλό αγώνα. Έκανε κάποια λάθη που μπορεί να μας έχει δώσει άλλο ένα πέναλτι. Αλλά δεν το είδε. Προχωράμε. Είμαστε όλοι άνθρωποι, όλοι κάνουμε λάθη. Δεν έχω τίποτα να πω από τη διαιτησία. Ακολουθεί τώρα το μάτς του κυπέλου και μετά παίζετε με το Κοροπή. Ναι. Τώρα να ξεκουραστούμε σήμερα, που αύριο βάλουμε το μυαλό μας στο Κύπρο που πάλι έχουμε ενδιαφέρον, ένα δύσκολο παιχνίδι. Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και βλέπουμε την επόμενη εβδομάδα, πρέπει να κερδίσουμε στην έδρα μας, να προχωρήσουμε γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω. Εάν έπρεπε σήμερα να ψηφίσεις τον καλύτερο παίκτη του αγώνα και της ομάδας σου, ποιον θα ψήφιζες, Ντιέγκο? Δεν μπορώ να πω ένα παίκτη γιατί κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε εμείς ότι δεν έχουμε μονάδες. Είμαστε ομάδα, είμαστε οικογένεια και αυτό είναι το κυριότερο, το βασικό. Και να δώσω συγχαρητήρια για τις παίκτη μου, όλη την ομάδα, προπονητή, διοίκηση, όλοι που δουλεύουν για μας καθημερινότητα. Νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε έτσι όπως είμαστε και στο τέλος μακάρι να καταφέρουμε το στόχο μας. Ωραία. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.